λίγα προσθέσω, Παναγία μου. Τσουχτερός λογαριασμός, αλλά λίγα τα προϊόντα στο καλάθι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν υπό τη σκιά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το ράλι των τιμών που συνεχίζεται αδιάκοπα και απειλεί το εισόδημά τους. Σε όλες σχεδόν, ειδικά με τα παιδιά κλπ. Υπάρχουν πολλές ανατιμήσεις σε βρεφικά προϊόντα και είναι λίγο δύσκολα για όλους. Σίγουρα γύρω στα 100-150 ευρώ παραπάνω. Πάρα πολύ. Είπατε, ας πούμε, 80 ευρώ, τώρα δίνεις 150 ευρώ. Σας έχει περάσει δηλαδή αυτή. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμένα, πολύ κόσμο. Σε όλα, όλα του νοικοκυριού τα προϊόντα έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο μειώθηκε στο 11,2% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη που αντιστοιχούσε στο ποσοστό το 15,1%. Την ίδια στιγμή όμως οι ανατιμήσεις σε αρκετά βασικά προϊόντα είναι υψηλότερες, αδειάζοντας τα πορτοφόλια των πολιτών. Σούπερ μάρκετ τώρα γύρω στα 300 ευρώ θέλω το μήνα, ναι. Παλαιότερα? Παλαιότερα ήταν 250 άρια εκεί περίπου. Σε ποια προϊόντα έχετε δει ανατίμηση? Βασικά είδη, βασικά. Μακαρόνια, ρίζα, όστρια, γάλατα, τυροκομικά έχουμε σταματήσει. Έχουμε καιρού να πάρουμε τη ρίζα. Σίγουρα σε απορρυπαντικά, σίγουρα. Και σε τρόφιμα. Οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, πληρώνουν χρυσά τα αυγά, ψωμί, μοσχάρι, χοιρινό βούτυρο, τα έλαια, τα λίπη, τον καφέ, την μπύρα και το κρασί. Πλέον, πολλά προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα και έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας. Σε ποια προϊόντα έχετε δει ανατίμηση? Στα περισσότερα. Γαλακτοκομικά, σε όλα. Απορρυπαντικά, σε όλα. Στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει διπλάσια τιμή. Με τις τιμές να παίρνουν την ανιούσα, τα νοικοκυριά και ειδικά τα ευάλωτα ανησυχούν για το αβέβαιο αύριο που φέρνουν οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.